Με πρίκα τη νίκη της 0-1 στο Σαν Σεμπαστιάν, η Μπαρτσελόνα φιλοξένησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στη ρεβάνς των προημιτελικών για το Copa del Rey. Στο 17ο λεπτό, ο Ντένι Σουάρεθ, που τελευταία παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, άνοιξε το σκορ. 2-0 με πέναλτι του Λιονέλ Μέση, καθαρό προβάδισμα πρόκρισης για τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι μετρούν τις περισσότερες κατακτήσεις, 28 στον θεσμό. 2-1 από τον διεθνή επιθετικό της Σοσιεδάδ, τον Χουάνμι, προς στιγμήν ελπίδες για τους Βάσκους. Όμως το τρίτο γκολ από τον Ουρουγουανό Σουάρες στο 63 αποκατέστησε τις ισορροπίες. Οι Βάσκοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο Γουίλιαν Ζωζέ. Η ομάδα του Εουσέμπιο, παλιού θρύλου της Μπαρτσελόνα, μείωσε σε 3-2. Όμως η Μπάρτσα απάντησε με δύο ακόμη γκολ στο 80 ο Αρντά Τουράν ο Τούρκος. Το 4-2 στην άδεια εστία, το τελικό 5-2 δύο λεπτά αργότερα με το δεύτερο γκολ του Ντένι Σουάρεθ στην αναμέτρηση. Εξαιρετική συνεργασία με τον Μέση, ο Σουάρεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. 5-2, βαριά ήττα για τους Βάσκους. Η Μπάρτσα στα ημιτελικά είναι το μεγάλο φαβορί να κατακτήσει και το φετινό τρόπαιο. Ειδικά μετά τον αποκλεισμό και της Ρεάλ Μαδρίτης.